Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Στη σύστημα στην πάντα σας. Είμαστε οι Revolving Masses. Έχουμε ιδρυθεί πότε, το 2009. Το 2008. 8, ναι. Το μπερδεύουμε λίγο. Έχουμε βγάλει δύο demo. Βγάλαμε πρόσφατα το πρώτο μας full length. Ναι. Και τώρα προσπαθούμε να το προωθήσουμε αυτό. Τι ταμπέλα βάζετε στη μουσική σας, αν χρειαζόταν να βάλετε μια ταμπέλα? Ίσως death, thrash metal με κάποιο extreme metal, είναι γενικό όρος που μας. Ωραία. Το όνομα της μπάντας τι σημαίνει και πώς προέκυψε? Το όνομα της μπάντας σημαίνει εξεγερμένες μάζες στα ελληνικά. Προέκυψε από μια σύνδεση ιδεών που δουλεύαμε διάφορα μέλη του συγκροτήματος και θεωρούμε ότι μας εκφράζει, γιατί πιστεύουμε ότι οι μάζες πρέπει να εξεγερθούν. Είναι απαραίτητες στις μέρες μας. Όπως είπατε, έχετε δύο demo και ένα άλμπουμ, εκ των οποίων το άλμπουμ βγήκε το 2013. Τι διαφορές έχει από τις προηγούμενες κυκλοφορίες? Αυτό έχει γίνει πρώτα απ' όλα, δουλέψαμε πιο πολύ πάνω σε φυσικά τύμπανα. Έγινε μια πιο προσεγμένη δουλειά, σύνθεση ξέρω εγώ ιδεών. Δηλαδή πολύ καιρό συνθέταμε κομμάτια, μετά διχογραφήσαμε. Έγινε μια πιο προσεκτική μίξη και παραγωγή από τον κιθαρίστα μας, τον Βαγγέλη. Άλλη μια διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά συνθέσαμε όλοι μαζί σαν πάντα. Ενώ στα πρώτα demo, ας πούμε, συνθέταν κατά κύριο λόγο κάποια μονωμένα μέλη, δουλέψαμε όλα τα κομμάτια μαζί. Οπότε υπάρχουν ιδέες απόλυτες. Πολύ ωραία. Ναι. Τι να περιμένει κανείς να ακούσουμε σε αυτό το δίσκο? Σίγουρα. Υπάρχει το metal, ας πούμε, τα κλασικά τυπικά metal στοιχεία, γρήγορα, δίκασα κτλ, solo κτλ, αλλά υπάρχουν και πιο ήπιες στιγμές με κάποια στοιχεία oriental, μελωδικά oriental, ακουστικά, τα οποία σκοπεύουμε να βασιστούμε πάνω και λίγο πιο σκοτεινά επίσης. Στα οποία σκοπεύουμε να βασιστούμε πάνω. Υπάρχει μια ποικιλία γενικά στη μουσική και σχέση με τα προηγούμενα, που προσπαθούμε να την φέρουμε σε ένα συγκεκριμένο, πώς να το πω, δρόμο και να έχουμε συγκροτημένο το στυλ μας, ξέρω εγώ. Ναι. Ακόμα βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία, να βρούμε τον ήχο μας που λέμε. Μια χαρά. Είστε ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα? Ναι, σίγουρα είμαστε, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Όταν κοιτάς πίσω, πάντα λες ότι θα μπορούσα να κάνω 1000 πράγματα καλύτερα. Καλύτερα. Αλλά για τα δεδομένα και την προσπάθεια που κάναμε και τα λοιπά, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και συνεχίζουμε. Όπως είπε ο Γιώργος, σας πήρε αρκετό χρόνο να το δημιουργήσετε το άλμπουμ. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Τι να σου πω, ήτανε, καταρχήν τα παιδιά δεν είχαν drummer πριν από... ναι, ήτανε είχαν αλλάξει ήδη δύο drummers και ρε παιδί μου, ξέρεις, ήτανε στην... ναι, είμαστε δύσκολη φάρα. Και ήταν στη διαδικασία που ψάχναν αρχικά, μετά μπήκα εγώ, δεν ήμουν αρχικά στην πάντα, μέχρι ξέρεις να τα γράψουμε και τα λοιπά, να συνεννοηθούμε. Κάναμε και ηχογράφηση DIY και αυτό όσο να είναι, ξέρεις, σου παίρνει περισσότερο χρόνο να το κάνεις μόνος σου κτλ. Οπότε, ξέρεις, λίγο πολύ ότι γράφαμε και για πρώτη φορά όλοι μαζί, μετά αφού μπήκα και εγώ να τους βοηθήσω αρχικά, μετά μπήκα στην πάντα κανονικά. Ξέρεις, είναι λίγο όλα αυτό και πήρε χρόνο, αλλά τελικά βγήκε καλό, πιστεύω, το αποτέλεσμα. Είναι και δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε ελληνική μπάτα, πιστεύουμε. Δηλαδή, πρέπει να δουλεύεις ταυτόχρονα, πρέπει να βρεις τον χρόνο να αφιερώσεις, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά τελικά τα καταφέραμε, πιστεύω. Επίσης, ίσως άλλη μια δυσκολία είναι ότι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς μόνοι μας, τις διάφορες πτυχές, από βίντεο για την προώθηση, ξέρω εγώ, μέχρι ηχογραφήσεις και ό,τι περιλαμβάνει το τρέξι μιας μπάντας. Mixing master, ναι. Υπάρχει μια DIY νοοτροπία. Οπότε αυτό είναι και πιο χρονοβόρο. Το άλμπουμ δηλαδή το κυκλοφορήσατε μόνοι σας, χωρίς κάποια εταιρεία. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα έχει αυτό να κυκλοφορήσεις μόνος σου μια δουλειά? Τα πλεονεκτήματα που έχεις είναι καταρχάς πρακτικά και οικονομικά. Δηλαδή, ότι εσύ ελέγχεις τα οικονομικά της μπάντας, πόσο θα πουλήσεις το CD, πόσο κέρδος θα βγάλεις από αυτό. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ένα κεφάλαιο και αυτό είναι μια δυσκολία. Και έχει σχετίζεται και με την προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή, είναι και ένας από τους λόγους που πρακτικά μας καθυστέρησε, αφού κανείς μας δεν έχει τράπεζα χρημάτων. Επίσης, άλλο ένα καλό είναι ότι μπορείς να ελέγξεις κάθε πτυχή του περιεχομένου και πιστεύουμε ότι σε φαίνει πιο κοντά επί της ουσίας με τον ακροατή. Γιατί όπως και να έχει, εντάξει, οι εταιρείες λειτουργούν σαν ενδιάμεσες. Τώρα τα μειονεκτήματα που έχει είναι με δεδομένο ένα κατεστημένο που η μουσική παράγεται κυρίως ως βιομηχανία μαζικά και έχουμε τεράστιες εταιρείες ακόμα και στο metal που κινούν τα νήματα, ότι είναι πιο δύσκολος ο συναγωνισμός με άλλα ονόματα. Αν και δεν θα θέλαμε να μπούμε στη λογική ότι είναι ή εμείς ή κάποιος άλλος, αλλά δυστυχώς τα πράγματα τείνουν να λειτουργούν λίγο έτσι.
Δεν υπήρξε εταιρεία να διαφερθεί ή οι ίδιοι δεν θέλατε να βάλετε και τρίτο μέσα στην πάντα? Δεν το κυνηγήσαμε, δεν το έχουμε κυνηγήσει ακόμα. Δεν ξέρω, γίνονται πολλές κουβέντες στην πάντα για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Τη συγκεκριμένη κιόλας περίοδο. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις, δεδομένου ότι η μουσική βιομηχανία σαπίζει γενικά και τα CD, ας πούμε, ξέρω εγώ, και αυτά, ας πούμε, ξέρω, έχουν πάρει το δρόμο προς το καλάθι των αχρήστων. Όλοι οι ίντερνετ. Το ψάχνουμε ακόμα. Δεν είναι κάτι στο οποίο είμαστε απόλυτοι σίγουρα, αλλά τη δεδομένη στιγμή κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να μην αφιερώσουμε άλλο χρόνο. Ναι, και δεν το ψάξαμε και πολύ, γιατί ήδη είχε αργήσει να βγει το CD. Και λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν και λίγο η ανυπομονησία, οπότε το βγάλαμε μόνοι μας. Να φανταστώ, είναι πολύ δύσκολο να προωθήσετε τη δουλειά μόνοι σας. Γιατί άμα υπήρχε και μια εταιρεία, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν κάπως καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Να σου πω, βασικά είναι πολύ πιο εύκολο από ποτέ πάντως. Και κατά τη γνώμη μου είναι και ευχάριστο. Δηλαδή τον αναλαμβάνεις εσύ ο ίδιος. Υπάρχουν διάφορα μέσα, καταρχάς το Facebook, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το YouTube, το Internet γενικά. Και εντάξει, έρχεσαι και εσύ σε επαφή με αυτές τις διαδικασίες. Γενικά, σαν πάντα, προτιμούμε ό,τι μπορούμε να περνάει από το χέρι μας. Είναι πιο δύσκολος τρόπος, αλλά είναι πιο όμορφος, ναι, πιο ευχάριστος, αλλά και πιο χρονοβόρος. Δηλαδή, μέχρι να σε ακούσει κάποιος, τέλος πάντων, θα πάρει αρκετό καιρό. Πονάει, λέω, μας αρέσει. Ναι, αυτό. It's a long way to the top. Σε βάθος χρόνο, θεωρούμε ότι είναι και πιο επικερδές. Δηλαδή, είναι μια επένδυση. Όταν μαθαίνεις κάτι, έχει νόημα. Θα σου πάρει χρόνο να το μάθεις, αλλά μετά θα μπορείς να το κάνεις συνέχεια. Και θα είσαι πιο ανεξάρτητος, που αυτό πάλι καταλήγει και σε οικονομική ανεξαρτησία, έτσι. Σε βάθος χρόνου όμως. Πάντως, έτσι είστε και πιο κοντά στον κόσμο, νομίζω, και ίσως το τιμάει περισσότερο ο κόσμος αυτό. Ναι. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Αυτό είναι όμορφο να επικοινωνείς και ο ίδιος ακριβώς, χωρίς να υπάρχει μεσάζοντας και να μιλάς, σαν μια παρέα. Δηλαδή δεν βλέπουμε τον ακροατή χαμηλά, τον βλέπουμε σαν την παρέα μας. Ναι. Για μας η μουσική είναι πρώτα απ' όλα τέχνη. Και ευχαρίστηση. Και εντάξει, περιλαμβάνει και κάποια πρακτικά μέρη. Προφανώς κάπως πρέπει να κοπεί το CD, κάπως πρέπει να μπουν τα λεφτά. Αλλά προτιμούμε αυτά να τα βλέπουμε σαν δευτερεύοντα. Και αυτή είναι, πιστεύω, η διαφορά με μια εταιρεία. Πολύ ωραία. Τι σχόλια έχετε αποκομίσει για το άλμπουμ σας? Μέχρι στιγμής τα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουμε και κάποιες κριτικές οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικές. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες γνώμες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι όλα τέλεια. Ναι. Σίγουρα υπάρχει και το γούστο. Υπάρχει και το γούστο, ναι. Και η κριτική, που η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι εύστοχη, την λαμβάνουμε υπόψη μας και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Στοιχουργικά, με τι θέματα ασχολείστε? Σας επηρεάζει η επικαιρότητα? Προφανώς και μας επηρεάζει και επηρεάζει και τον κόσμο που έχει και οικονομικές δυσκολίες και εμείς θέλουμε εκεί να επικεντρωθούμε, να δείξουμε στον κόσμο ότι πρέπει να ξεσηκωθεί, πρέπει να επαναστατήσει αυτή την περίοδο. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ο κόσμος να κοιμάται ενώ του κατακρεουργούν όλα τα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει και εμείς αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε με τη μουσική, με τους στίχους, να τον ξεσηκώσουμε και να βγει στους δρόμους. Αυτό. Και πιστεύουμε ότι κάθε καλλιτέχνης σε αυτή την περίοδο πρέπει οφείλει να κάνει. Είναι η υποχρέωσή του. Για μας η στίχη, κατά κύριο λόγο, και η γενικότερη παρουσία μας, προσπαθούμε να είναι ριζοσπαστική εξ αρχής, από όταν ξεκινήσαμε. Και θεωρούμε ότι η μουσική είναι ένα πολύ καλό όχημα να εκφράσουμε αυτές τις ανησυχίες μας. Και όπως είπε και ο Γιώργος, θα θέλαμε και περισσότερες μπάντες που έχουν αυτές τις ανησυχίες να μην φοβούνται να τις εκφράσουν ανοιχτά μέσα της μουσικής τους. Και να έχουν και κάποια ξεκάθαρη θέση, όχι δηλαδή ψηλό αναρχική, ψηλό. Δηλαδή να έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή δεν είναι καιρή για να μιλάμε χήμα. Πρέπει να ενωθούμε όλοι και να βρούμε τα δικαιώματά μας στον δρόμο. Αυτό. Κατάλαβα. Με αιτήματα συγκεκριμένα. Ποιες είναι οι κυριότερες επιρροές σας όσον αφορά τη μουσική? Η φωνή συνήθως. Η φωνή είναι σε χνάρια Σεπουλτούρα, να πούμε, λόγω των τρακουσμάτων και του τραγουδιστή. Όλοι μας βασικά ακούγαμε Σεπουλτούρα. Έχουμε πολλά ανατολίτικα στοιχεία. Μπορείς να πεις ότι μοιάζουν πολύ με Orphan Land. Κάποια. Κάποια Ice Dirt, ναι. Ναι, έτσι γαμώτο. Παντέρα. Ναι, και κάποια γκρουβάτα σημεία, ξέρω εγώ, που όλοι ακούγαμε Παντέρα και Μετάλλικα μπορεί να ακούγαμε. Και κάποια πιο extreme που ίσως να θυμίζουν, ξέρεις, πιο νέες μπάντες extreme, π.χ. ίσως Decapitated, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά. Προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε και εμείς, παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τα ακούσματά μας, γιατί διαφέρουν και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό, για να αποκτήσεις συγκεκριμένο ήχο πρέπει να πασχίσεις να το κάνεις. Γιατί αυτό ακριβώς είναι δύσκολο. Και αυτό μάλλον είναι και στόχος Disney μπάντας, έτσι, να έχει ταυτότητα και προσωπικότητα. Δεν ακούμε όλοι τα ίδια πράγματα, ακούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, τα ίδια και αυτό περνάει και στη μουσική, λογικά. Έχετε βγει για live στο εξωτερικό?
Όχι. Αν υπάρχουν προτάσεις. Κοίτα, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Σίγουρα δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία και αν και θα θέλαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Έχετε δυνατότητα σαν πάντα να βγείτε στο εξωτερικό? Δηλαδή, άμα υπήρχε πρόταση, θα βγαίνατε? Το αν έχουμε τη δυνατότητα, θεωρώ, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αν εννοείς να μας καλέσει ένα φεστιβάλ του εξωτερικού, ας πούμε, θεωρούμε ότι όχι. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχει. Οικονομικά. Οικονομικά. Κοίτα, δεν είναι ότι πιο. Είναι ανάλογα τις συνθήκες που θα βγεις έξω. Έτσι. Δεν, για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν και καλά θέλουμε να βγούμε έξω. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Είναι δύσκολο, ναι. Ας περάσουμε λίγο στην ελληνική σκηνή. Ποια είναι η γνώμη σας? Είναι αρκετά ενωμένη? Υπάρχει σκηνή? Θα είναι ποτέ ενωμένη? Καλά, μεγάλο ερώτημα αυτό. Καταρχάς. Έχουν γίνει προσπάθειες για να ενωθεί, αλλά είναι δύσκολο. Ναι, το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό μέσω του Manifesto, που είναι μια συλλογικότητα η οποία δεν υπάρχει πλέον. Μπορεί να υπάρξει ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον, να επαναδραστηριοποιηθεί τέλος πάντων. Ήταν μια προσπάθεια για ενότητα στην ελληνική σκηνή, τη metal. Και υπήρχαν πολλά συγκροτήματα. Είχαμε κάνει κάποια φεστιβάλ τα οποία είχαμε διοργανώσει εμείς οι ίδιοι. Για την κατάσταση σκηνή ευρύτερα, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα συγκροτήματα. Τα οποία εντάξει, αυτό που λένε είναι λίγο κλισέ, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις μπάζες εξωτερικού. Νομίζω δεν ισχύει καν πλέον. Ότι είναι απλά εφάμιλο αυτό. Δεν είναι ότι τίθεται καν θέμα σύγκρισης πλέον. Αλλά προφανώς η μουσική δεν είναι ξεκομμένη από την κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε καθημερινά, ότι ο καθένας κλείνεται λίγο στο καβούκι του, στο σπίτι του, στην τηλεόρασή του, φοβάται τον απέναντί του, είτε έχει άλλο χρώμα, άλλες απόψεις, οτιδήποτε τέτοιο διαχωρίζει τον κόσμο, ισχύει και για τις μπάντες. Και αυτό μάλλον γιατί ο καθένας μένει στη λογική ότι πρέπει να φάει τον άλλον. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί. Και άρα, αναγκαστικά, αφού εγώ θα επιβιώσω, έτσι είναι φυσιολογικό ότι ο καθένας θέλει να έχει μια πορεία, βλέπουν ότι ο μόνος δρόμος είναι με το να λειτουργούν μέσα σε ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους. Κάτι που για μας δεν ισχύει, ίσα ίσα. Στην ενότητα είναι η δύναμη μιας σκηνής και της κοινωνίας. Η συμμετοχή σας στο Given πώς προέκυψε? Αρχικά είχε γίνει μια ανοίξη από τον Αντώνη, ένα από τα παιδιά που το τρέχει, να συμμετάσχω εγώ σε ένα σόλο, στο κομμάτι τέλος πάντων, με ένα κιθαριστικό σόλο. Και αργότερα, έτσι που μιλάγαμε, μας πρότεινε να μπούμε και μας φάνηκε πολύ καλό σαν ιδέα, το συζητήσαμε. Και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή είναι. Πώς νιώθετε που συμβάλλετε με τον τρόπο σας κι εσείς? Η ηθική ικανοποίηση είναι μεγάλη, είναι τα φόντα για μια, για μια πολύ καλή κίνηση και μας τιμάει που συμμετέχουμε σε αυτό. Και μακάρι να είναι αφορμή αυτό να ενωθούν τελικά και οι μπάτς, δηλαδή να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Κάτω από τη σημαία ουσιαστικά ενός συγκεκριμένου σκοπού και στόχου. Το ζήτημα είναι να γίνονται και για άλλα ζητήματα, έτσι, δηλαδή καλό είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, να συμμετέχεις και να συμβάλλεις σε φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά το ζήτημα είναι αυτό, και να γίνονται πιο συχνά. Να γίνονται πιο συχνά και να υπάρξουν κινήσεις ενότητας, ξέρω εγώ, ώστε να γίνουν και αντιρατσιστικά φεστιβάλ, φασιστικά φεστιβάλ, δηλαδή βιώνουν το φασισμό τελευταία. Δεν είναι. Υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα που τρέχουν, όλα σημαντικά είναι. Αλλά πρέπει να τα ιεραρχήσουμε μάλλον και με την εποχή που ζούμε τώρα. Ακριβώς. Πρέπει να επικυρωποιήσουμε τις συναυλίες. Τι να περιμένουμε από την μπάντα στο μέλλον, όσο αναφορά και τα live και μια στούντιο κυκλοφορία? Ήδη έχουμε κλείσει κάποιες ημερομηνίες. Θα παίξουμε κάθε σήμερα προφανώς το live, 15 του μήνα, 7 Scenes. Και τέλη Φεβρουαρίου έχουμε κλείσει κάποιες ημερομηνίες, θα τις ανακοινώσουμε άμεσα στο Facebook. Κατά τα άλλα, έχουμε αρχίσει ήδη να γράφουμε το δεύτερο δίσκο. Και θεωρούμε ότι θα είμαστε στη θέση μέχρι το καλοκαίρι να μπούμε να γράψουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείστε με ένα λόγο, με ένα μήνυμα προς τους ακροατές, οπαδούς, ό,τι θέλετε. Να κλείσουμε με κλειστό τρόπο, με ένα δικό μας στίχο. Revolution, Evolution, The Only Solution. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Ναι, ωραία, εντάξει, ας κλείσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.